Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα δούμε μαζί όσα είπε ο προφήτη τη Όμαχα στην πρόσφατη συνέλευση των μετόχων τη Berkshire Hathaway. Και γιατί μα νοιάζει τόσο πολύ, θα αναρωτηθεί κανεί. Γιατί ο Warren Buffett είναι ο μεγαλύτερο επενδυτή στην ιστορία. Είναι ο άνθρωπο που με την εμπειρία και με τη γνώση του έχει την καθαρότερη εικόνα των αγορών από όλου μα. Και όταν έχουμε την ευκαιρία να βουτήξουμε μέσα στο μυαλό του, το κάνουμε χωρί δεύτερη σκέψη. Σήμερα πάντω θα δούμε πολλά πράγματα που θα καθορίσουν την επενδυτική μα πορεία για το 2023. Οπότε πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Χωρίσουμε, αν τα βίντεο μου σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στο Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγράψτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για Αγορές, κάθε προ το inbox σα, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο youtube, οπότε ναι, κάντε γράφει στο newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι πενδυτικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει σου. Και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικέ ή νομικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είχαμε την ετήσια συνέλευση των μετόχων τη Berkshire Hathaway, ένα γεγονό γνωστό και ω Woodstock των καπιταλιστών. Μοιάζει περισσότερο με εκδήλωση παρά με συνέλευση μετόχων, αφού κάθε χρόνο προσελκύει μεγάλο πλήθο κόσμου, μαζί φυσικά με το ενδιαφέρον των επενδυτών οι οποίοι κρέμονται από τα χείλη του Warren Buffett. Και λογικό θα πω εγώ: Πρόκειται για τον μεγαλύτερο επενδυτή του κόσμου. Ό,τι βγει από το στόμα του είναι σημαντικό. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ήταν τα σημαντικότερα σημεία τη ομιλία του Buffett και τι σημαίνουν για εμά όλα όσα είπε. Αρχικά να πούμε πω για όλα όσα μίλησε ο Buffett έχουμε μιλήσει και εμεί. Είτε εδώ στο κανάλι, είτε στο newsletter, link στην περιγραφή, είτε στο site μου, Βέβαια, μπορεί να έχουμε μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα, αλλά η γνώμη του Buffett νομίζω έχει λίγη αξία παραπάνω. Λίγη. Ένα τσακ. Πάμε λοιπόν. Όπω όλοι περιμέναμε, το θέμα που μονοπόλησε τη συνεδρίαση ήταν ένα. Τι θα γίνει με το διάδοχο του Buffett. Υπενθυμίζουμε πω οι Warren Buffett και Charlie Munger είναι 92 και 99 αντίστοιχα. Να τα χιλιάσουν θα ευχηθούμε και παράλληλα θα αναρωτηθούμε ποιο θα αναλάβει τα ενία άμεσα. Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε πω ο χρησμένο διάδοχο τη Berkshire Hathaway Απόλυτε ευλογίε του Warren Buffett είναι ο Greg Ambel. Είδε από το 2021 ο Ambel είναι αντιπρόεδρος των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων τη Bergsa Hathaway και έχει δείξει μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία έκτοτε. Φέτο ο Buffett επιβεβαίωσε ότι είναι 100% σίγουρο για την αποφασή του και μάλιστα είπε πω είναι έτοιμο για τη μετάβαση όποτε αυτό χρειαστεί. Χαρακτηριστικά δήλωσε: Ο Greg έχει εξίσου καλή αντίληψη τη τοποθέτηση κεφαλαίου με εμένα. Και αυτό είναι καλό. Ενώ συνέχισε, θα λάβει αυτέ τι αποφάσει νομίζω στο ίδιο πλαίσιο που θα τι λάμβανα και εγώ. Έχουμε θέσει αυτό το πλαίσιο εδώ και 30 χρόνια. Με λίγα λόγια, ο Buffett Βεβαίωσε στου επενδυτέ πω δεν θα αλλάξει τίποτα όταν φύγει από το τιμόνι τη εταιρεία. Αντιθέτω, ο διάδοχο του θα δουλεύει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Καλό αυτό. Και περνάμε στο δεύτερο θέμα που χαρακτήρισε τη συνέλευση και πώ θα μπορούσε να μην το κάνει άλλωστε, την Αμερικανική Τραπεζική Κρίση. Φανταστείτε, η Μπάφετ και Μάγκερ ήταν τόσο σίγουροι πω θα γίνουν ερωτήσει σχετικά με αυτό το θέμα, που για πλάκα είχαν μαζί του πλακάτ διαθέσιμα προ πώληση και διακρατούμενα μέχρι τη λήξη. Συγκεκριμένα τώρα, ο Μπάφετ κατηγόρησε τα Αμερικανικά στελέχη υπεύθυνα για τι χρεοκοπημένε τράπεζε, υποστηρίζοντα πω θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα λάθη που έκαναν σε κινδύνα. Κατήγγειλε επίση τα αντικρουόμενα κίνητρα στην τραπεζική ρύθμιση, καθώ και την κακή ενημέρωση του Αμερικανικού κοινού από τι ρυθμιστικέ αρχέ, του πολιτικού και τον τύπο σχετικά με την αναταραχή. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη First Republic Bank και την εξαγορά αυτή από την JP Morgan. Οι καταθέσει τη First Republic έδειξαν ότι η τράπεζα προσέφερε ενυπόθηκα δάνεια χωρί κρατική εγγύηση και με σταθερά επιτόκια, κάτι που ο Μπάφετ αποκάλεσε τρελή πρόταση. Το έκανε σε κοινή θέα και ο κόσμο το αγνοούσε μέχρι που έσκασε, δήλωσε. Σχετικά με το όριο χρέο στον Υπά επίση πολύ hot topic στη συνέλευση, ο Μπάφετ είχε ακριβώ την ίδια άποψη με εμά. Συγκεκριμένα δήλωσε πω είναι βέβαιο ότι το Κογκρέσο δεν θα θετήσει το χρέο στον ΗΠΑ και απλά θα αυξηθεί το όριο. Όταν τα έλεγα εγώ, με κράζατε μερικοί. Ελπίζω τώρα που τα λέει ο Μπάφετ να πιστήκατε. Δεν αλλάζετε κάτι σε μένα μεταξύ. Για σα το λέω. Περνώντα τώρα σε πιο εσωτερικά θέματα τη Μπέξα Hathaway μην ξεχνάμε πω στην τελική είναι συνέλευση μετόχων και όχι οικονομικό φόρουμ. Α ξεκινήσουμε από το σημαντικότερο θέμα. Τον έλεγχο τη Occidental Petroleum. Ένα αναλυτή χαρακτήρισε ω τη μεγαλύτερη ανακοίνωση τη ημέρα ότι η Hathaway δεν θα κάνει προσφορά για τον πλήρη έλεγχο τη Occidental Petroleum, τη πετρελαϊκή στην οποία έχει επενδύσει επιθετικά το τελευταίο διάστημα. Το σχόλιο του Buffett πιθανότατα βοήθησε να μετριαστούν οι εικασίε ότι η Berkshire Hathaway επιδιώκει να αποκτήσει την Occidental, αφού κέρδισε την έγκριση των Αμερικανικών Ρυθμιστικών Αρχών πέρυσι για να αποκτήσει έω και το 50% τη εταιρεία. Ο Buffett βέβαια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγοράσει περισσότερε μετοχέ τη εταιρεία, προσθέτοντα ότι μπορεί ή μπορεί και όχι να επιδιώξει περαιτέρω αγορέ. By the way, αν πιστεύετε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει μετοχέ του Occidental, Petroleum, ξέρετε που θα τη βρείτε και εσεί. Άλλο ένα θέμα που αφορά άμεσα την Berkshire είναι τα γεωπολιτικά στην Ταϊβάν. Τι σχέση έχουν τα γεωπολιτικά τη Ταϊβάν με την Berkshire Hathaway, εσύ Χρήστο, θα ρωτήσετε τώρα. Ρε, δεν θυμάστε ότι ο Μπάφετ μείωσε τη θέση του στην TSM λόγω του κινδύνου εισβολή από την Κίνα. Ε, δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο Buffett δήλωσε λοιπόν ότι η εταιρεία είναι μία από τι καλύτερα διαχειριζόμενε και σημαντικότερε εταιρείε στον κόσμο, αλλά ότι δεν του αρέσει τοποθεσία. Αυτή ήταν μία ευθεία ουσιαστικά αναφορά στην Ταϊβάν και τι αυξανόμενε εντάσει μεταξύ του νησιού και τη Κίνα. Ο Buffett και ο Μάγκερ τόνισαν Επίση, την ανάγκη για ομαλέ σχέσει μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα και προέτρεψαν στην αύξηση του εμπορίου. Κλείνοντα, ο Μπάφετ δεν θα μπορούσε εμένα να αναφερθεί στα κέρδη τη Berkshire αλλά και στη μείωση αυτών. Αρχικά, πρόσφατα η εταιρεία σημείωσε αύξηση σχεδόν 13% στα λειτουργικά τη κέρδη, 8,07 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2023 μόνο. Κινητηριό δύναμη, οι ασφαλιστικέ τη δραστηριότητε, συμπεριλαμβανομένε τη εταιρεία ασφάλιση αυτοκινήτων Gaiko, η οποία επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από 6 τρίμηνα ζημιών. Δυστυχώ, τα αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από μία μια πιο δυσίωνη πρόβλεψη ότι τα κέρδη τη Μπέξα Χάθαway φέτο αναμένεται να μειωθούν. Βέβαια, μιλάμε για μια κακή χρονιά το 2023 και όχι για μια κακή δεκαετία. Οπότε, κάλμα. Νομίζω πάντω πω αυτή ήταν η σημαντικότερη δήλωση από όλη την εκδήλωση. Τουλάχιστον για εμένα. Ο Μπάφετ, γνωστό και ω προφήτη τη Όμαχα, δεν έχει λάβει αυτό το παρατσούκλι κατά τύχη. Έχει προβλέψει με επιτυχία πολλέ καταστάσει στο παρελθόν. Και τώρα μα είπε ξεκάθαρα πω το 2023 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Τώρα, παρότι αυτό μπορεί να είναι αγχωτικό για πολλού, για εμά είναι μόνο θετικό. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά μια φορά ακόμα δεν θα βλάψει. Ό,τι και να γίνει, εμεί βγαίνουμε κερδισμένοι επειδή κάνουμε DCA στο VUAA. Αν οι αγορέ πέσουν, θα αγοράσουμε ακόμα πιο φθηνά. Αν ανέβουν, θα απολαύσουμε τα κέρδη μα. Τόσο απλά. Και πώ το κάνουμε αυτό το DCA, ρε συγχωρείτε, το σα ακούω να ρωτάτε. Οι ναι, νέοι, γιατί οι παλιέ έχετε ήδη ετοιμαστεί να πατήσετε skip. Βέβαια, να πω και σε εσά του παλιού να μην κλείσετε ακόμα το βίντεο, γιατί θα πιάσουμε άλλο ένα θέμα πριν κλείσουμε. Για το DCA τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρακτικά είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο ETF. VUA, το οποίο και παρακολουθεί τον SM500, δηλαδή τι 500 μεγαλύτερε αμερικανικέ εταιρείε και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένω δεν χρειάζεται να κάνουμε εμεί απολύτω τίποτα. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 που είναι ο χορηγό του σημερινού βίντεο. Και για όσου θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώ γίνεται, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link τη περιγραφή για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Και πριν κλείσουμε, θέλω να απαντήσω στην ερώτηση που σίγουρα ετοιμαζόταν να σκάσει. Μήπω να επενδύσουμε στην Bexar Hathaway. Λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξή. Η Bexar Hathaway σίγουρα έχει θέση σε ένα μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο. Δεν μπορεί όμω να αποτελεί τη βασική θέση ενό χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, μπορούμε να αγοράσουμε ένα μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μα, αλλά η άποψή μου είναι πω το μεγαλύτερο μέρο αυτού είναι καλύτερο να αποτελείται από VUAA. Ακριβώ όπω κάνω και εγώ στο δημόσιο χαρτοφυλακιό μου. Τώρα θα μου πείτε ποια η διαφορά, αρέσει, Χρήστο. Αφού η Bexar Hathaway αποτελείται και από εκείνη από τεράστιε εταιρείε και έχει αποδώσει μάλιστα μάλιστα σημαντικά καλύτερα από τον SM500 για τόσα χρόνια. Α εξηγήσω λίγο καλύτερα τη θέση μου. Το VOEA ακολουθεί παθητικά τον S&P 500 Κανένα δεν σκέφτεται ούτε λαμβάνει αποφάσει. Θα συνεχίσει να φέρνει τη συνολική απόδοση τη Αμερικανική αγορά ό,τι και αν γίνει. Α, και είναι και αφορολόγητο. Αντιθέτω, η Berkshire Hathaway είναι το αποτέλεσμα επενδυτικών αποφάσεων συγκεκριμένων ανθρώπων. Δεν ξέρω αν μακροπρόθεσμα θα συνεχίσουν να αποδίδουν το ίδιο καλά. Μην ξεχνάμε πω οι δύο βασικοί ηγέτε θα αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια, όπω είπαμε και σήμερα. Είναι λοιπόν σημαντικό σημαντικά πιο επικίνδυνη επιλογή κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και δεν την έχω σαν βασική θέση του χαρτοφυλακίου μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είδαμε πω η στρατηγική DCA στο βίντεο EA παραμένει η καλύτερη επιλογή για όλου εμά του απλού επενδυτέ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τι οικονομικέ εξελίξει χωρί να υδρώνουμε για τι επενδύσει μα. Όπω πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε πρωί στο inbox σα, κάντε γράψτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube. Οπότε ναι, κάντε γράψτε το newsletter. Τερ είναι. Επιπλέον, μην ξεχνάτε και το δεύτερο κανάλι μα, του Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη εκπομπή μα με ανάλυση των αγορών. Σα περιμένω. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.